Καλησπέρα παιδιά, είμαι ο Δημήτρης Χαρλαμπίδης και σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για, την... για το experimental probability. Ουσιαστικά, ξεκινώντας, μπορούμε να πούμε ότι experimental probability είναι ένα type of probability το οποίο στηρίζεται σε πραγματικά δεδομένα τα οποία παίρνουμε από ένα experiment ή από μία παρατήρηση. Γι' αυτό το λόγο το ονομάζουμε πολλές φορές και σαν εμπειρική πιθανότητα, empirical probability για να βρούμε το experimental probability, πρέπει να κάνουμε οι ίδιοι μας το experiment, τις δοκιμές και να καταγράψουμε τα αποτελέσματα που παίρνουμε για ένα συγκεκριμένο event και στη συνέχεια να διαιρέσουμε αυτά τα αποτελέσματα με το σύνολο όλων των δοκιμών που κάναμε. Για παράδειγμα, αν υποθέσουμε ότι ρίχνουμε ένα, ζάρι, εκα... ένα coin 100 φορές, και υποθέτοντας ότι πήραμε 45 φορέ heads και 55 φορέ tails, τότε το experimental probability θα, για τα heads θα ήταν 45%, ενώ για το tails θα ήταν 55% αντίστοιχα. Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε ότι σε σχέση με αυτά που έχουμε δει σε προηγούμενα βίντεο για το theoretical probability, εάν ρίχναμε 100 φορέ ένα coin, θα περιμέναμε ότι 50% είναι να είναι heads και 50% είναι να είναι tails. Ενώ εδώ στο experimental probability βρήκαμε κάτι διαφορετικό. Άρα, θα κρατήσουμε εδώ, σαν έτσι σημείωση, ότι ναι, το experimental probability είναι διαφορετικό γενικά από το theoretical probability. Και αυτό γιατί το theoretical probability στηρίζεται αποκλειστικά σε έναν τύπο. Το probability of an event είναι το σύνολο των outcomes που κάνουν satisfy αυτό το event προς το σύνολο όλων των outcomes, άρα θα είχαμε ένα στα δύο, 50%, ενώ το experimental probability είναι αυτό που παίρνουμε εκείνη τη στιγμή. Γιατί τώρα χρησιμοποιούμε το experimental probability ενώ ξέρουμε ότι είναι διαφορετικό. Γιατί υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες το να βρούμε ακριβώς αυτά τα universal sets δεν είναι πάντοτε εύκολο. Είναι αρκετά απαιτητικό. Οπότε, ναι, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα experimental probability για να έχουμε μία περίπου ε, ιδέα για το τι γίνεται. Παρόλα αυτά, κρατήστε στο μυαλό σας ότι υπάρχει ο κανόνας των, ας πούμε, μεγάλων αριθμών, ο οποίος μας υποδεικνύει το ότι όσο θα μεγαλώνουν οι δοκιμασίες, όσο το number of trials μεγαλώνει, 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 τότε το experimental probability θα τίνει να πλησιάσει κοντά στο theoretical probability. Αυτά από μένα, αναφορικά με το experimental probability, το ακούμε, το κρατάμε, δεν νομίζω να μας το ζητήσει κάποιος. Παρ' όλα αυτά, εάν έχετε οποιαδήποτε απορία πάνω σε αυτό που διαβάσατε ή αν χρειάζεται κάποια διευκρίνηση, είστε παραπάνω από ευπρόσδεκτοι να αφήσετε το σχόλιο σας κάτω από το βίντεο. Σε κάθε περίπτωση, σας ευχαριστώ πραγματικά για το χρόνο σας και καλή συνέχεια.